Νίκος Λιγερός, στρατηγικός σύμβουλος, καθηγητής. Καλησπέρα Νίκο και πάλι. Καλησπέρα σου. Βλέπω και βλέπεις ότι η Τουρκία έρχεται και επανέρχεται και προσπαθεί να πείσει την Αίγυπτο να οριοθετήσουν, λέγοντάς τους ότι κοιτάξτε, εάν οριοθετήσετε μαζί μας θα έχετε μεγαλύτερη άουσα από αυτή που σας δίνουν οι Έλληνες. Είναι προφανές το Δέλεαρ. Να ρωτήσω το εξής. Εμείς έχουμε οριοθετήσει με τους Αιγυπτίους μέχρι τον 28ο μεσημβρινό. Εκκρεμεί ανατολικά. Τι μπορούμε να αντιτάξουμε εμείς στην πρόταση και στο Δέλεαρ των Τούρκων? Έχουμε κάτι να αντιτάξουμε προς τους Αιγυπτίους? Ωραία, πρώτα απ' όλα ναι, έχουμε κάνει ας πούμε τα πέντε σημεία στα οποία αναφέρεσαι με την μερική οριοθέτηση, αλλά θα ήθελα να επανέλθω στο αρχικό σου επιχείρημα και πώς το βλέπει η Τουρκία. Πρώτα απ' όλα εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία δεν ξέρει καλά τα θέματα των οριοθετήσεων και αν πραγματικά ήθελε να κάνει κάτι καλό στους Αιγύπτιους από την αρχή και όχι απλώς να διεμβολήσει τις σχέσεις μας, δεν θα είχε κάνει το μνημόνιο με την Λιβύη, εφόσον και αυτό με το δικό της τρόπο καταπατούσε ουσιαστικά εν μέρη και την Αίγυπτο. Mm-hmm. Τώρα, όσο αφορά την Αίγυπτο και την Τουρκία, για να είμαστε ξεκάθαροι για τους ακροατές, εμείς τα έχουμε πει, αλλά θέλω να τα ακούσουν. Όταν κοιτάζουμε τη διαφορά της οριοθέτησης που θα μπορούσε να προσφέρει η Ελλάδα με την Αίγυπτο και η Τουρκία με την Αίγυπτο, στην πραγματικότητα αφορά αποκλειστικά το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Και αυτό σημαίνει πρακτικά τι? Σημαίνει ότι η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ΑΟΣ, mm-hmm. όσο αφορά το σύμπλεγμα Καστελορίζου, που αποτελείται από ουσιαστικά σε επίπεδο ΑΟΣ από 20.851 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η διαφοροποίηση θα γίνει πού? Θα γίνει στη μισή απόσταση που έχει το Καστελόριζο με την Τουρκία. Άρα η διαφορά των δύο δεν είναι δελεάρ, είναι απειροελάχιστη. Και γι' αυτό είναι λογικό οι Αιγύπτιοι να μην δέχονται αυτό το μεγάλο επιχείρημα της Τουρκίας, υποτίθεται ότι θα έχουν περισσότερο ΑΟΣ, γιατί ποτέ δεν μπήκαν στη δική μας ΑΟΣ, ακόμα και αν δεν είχαμε κάνει οριοθέτηση, όταν έβγαλαν τα θαλάσσια οικόπεδά τους ήδη από το 2012 και στο 2015, και ακόμα και όταν έκαναν οριοθετήσεις με την Κύπρο, δεν είχαν καταπατήσει τίποτα το δικό μας, γιατί έναν πολύ απλό λόγο. Είναι πολύ μικρό το όφελος, ένα πολύ μεγάλο κόστος να έχεις ένα πρόβλημα με την Ελλάδα και να μην μπορείς να περάσεις από την Ελλάδα. Γιατί το Ισραήλ περνάει από την Κύπρο, άμα θέλει να έχει μια διανεξία, και μετά θα πάει στην Ελλάδα. Η Αίγυπτος δεν έχει ανάγκη από την Κύπρο, μπορεί να πάει κατευθείαν στην Ελλάδα. Όμως, άμα δεν έχει την Ελλάδα και έχει μόνο μια επαφή με την Τουρκία, θα πρέπει να ανεβεί κάθετα, να πάει στην Τουρκία και από την Τουρκία να ξανακατεβεί ή να περάσει από τα Βαλκάνια. Όταν ξέρουμε ότι ο στόχος είναι το τακούνι της Ιταλίας, καταλαβαίνουμε ότι μια πορεία, ακόμα και για έναν αγωγό που θα ήταν μια παραγωγή, ας το πούμε αποκλειστικά της Αιγύπτου, να μην μιλήσουμε για τους Έλληνες που δεν πιστεύουν ότι θα έχουμε κάτι. Ας πάρουμε ότι είναι μόνο για την Αίγυπτο και θέλει η Αίγυπτος να το στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται να το στείλει μόνο στην Κύπρο, αφού το σύνολο μετά θα πρέπει να περάσει από την Κύπρο να περάσει. Πού? Στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά άμα έχει υπογράψει μια συμφωνία με την Τουρκία, έχει κόψει τη ζώνη επαφής Ελλάδος με Κύπρο. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, ούτως ή άλλως, ακόμα και αν σκεφτόταν κοινικά, γιατί πολύ σωστά το είπε, στις διεθνείς σχέσεις πρέπει να σκεφτόμαστε και με αυτόν τον τρόπο, για να δούμε τι μπορεί να έχουμε σαν άλλο σενάριο, θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξει πώς θα πάει καρφωτά πάνω στην Ελλάδα και να περάσει στο επίπεδο της Ιταλίας, επειδή ούτως ή άλλως εκεί πέρα είναι που καταλήγει και ο αγωγός TAP και ο αγωγός ISMED. Άρα άμα τα πάρουμε τώρα ορθολογικά, κοιτάξουμε πού είναι η Αίγυπτος, κοιτάξουμε πού είναι το σημείο εισόδου του αγωγού για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορεί να παίξει ακόμα και ένας κοινικός παίχτης στην Αίγυπτο, ποιο είναι το όφελός του να τα βάλει με την Ελλάδα και να έχει ένα πρόβλημα μόνο και μόνο επειδή έχει κάνει μια καταπάτηση η οποία αφορά ουσιαστικά μια έκθεση που είναι τόσο μικρή, γιατί έχει σχέση βέβαια με την απόσταση που βρίσκεται το Καστελόριζο από την Τουρκία. Άρα άμα τα πάρουμε τώρα ανάποδα, μπορούμε να πούμε το εξής. Αν οι Αιγύπτιοι δέχτηκαν να κάνουν μερική οριοθέτηση με την Ελλάδα, ενώ ήξεραν ότι αυτό θα ενοχλήσει την Τουρκία εφόσον είχε κάνει τουρκολιβικό σύμφωνο, είναι επειδή προσμένουν από την Ελλάδα μία ζώνη επαφής, mm-hmm. θέλουν να μπορούν να περάσουν από την Ελλάδα για να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Ελλάδα και ως νατοϊκή χώρα βέβαια, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν πόλο έλξης για την
Αίγυπτο, ειδικά μετά το 2015 όταν ανακάλυψε το κοίτασμα ΖΟΡ που της επιτρέπει θεωρητικά να είναι πια εξαγωγίας και όχι μόνο καταναλωτής. Άρα άμα τα συνδυάσουμε όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι το όφελος της Αιγύπτου που εμφανίστηκε ήδη από το 2003 με την οριοθέτηση με την Κύπρο και μετά το 2012 που έγινε μια διεύρυνση της θεωρητικότητας με ένα πάχος και στη συνέχεια τη μερική οριοθέτηση με την Ελλάδα το 2021, στην πραγματικότητα είναι μια πορεία που πηγαίνει προς το East Med Forum, που πηγαίνει θετικά βέβαια και προς το Ισραήλ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί η Τουρκία να θέλει να επαναπροσεγγίσει την Αίγυπτο και το Ισραήλ, το είχε κάνει ήδη, πήρε πόρτα από το Ισραήλ μετά από την Αίγυπτο, γι' αυτό πήγε στη Λιβύη, επειδή δεν τα βρήκε τώρα με τη Λιβύη, προσπαθεί να κάνει αυτές τις κινήσεις. Άρα, Λάμπρο μου, δεν πρέπει να το θεωρήσουμε ότι είναι μόνο ότι χτυπάει τις δικές μας επιτυχίες, είναι ότι αυτές οι δύο χώρες, και η Αίγυπτος και το Ισραήλ, θέλουν να έχουν επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν δεν θέλουν, στην πορεία τους είναι η Κύπρος και η Ελλάδα ή η Ελλάδα μόνη της. Άρα σε κάθε περίπτωση έχουμε την Ελλάδα που παίζει έναν κεντρικό ρόλο και δεν τους συμφέρει να κάνουν κακές κινήσεις με την Ελλάδα για ένα όφελος που είναι πάρα πολύ μικρό με την Τουρκία. Το κόστος μετά για αυτούς θα είναι τομικό και μεγάλο, έτσι. Γιατί η Ελλάδα μετά προφανώς θα κλείσει την πόρτα. Αυτό, εντάξει, αυτό είναι η ορθολογική σκέψη, βγάζει νόημα γιατί δεν έχει λόγο να χαλάσει τις σχέσεις όχι με την Ελλάδα και με την Ελλάδα αφενός γιατί είναι ο άμεσος γειτονάς της, αλλά με όλες τις προεκτάσεις που αυτό εμπεριέχει. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι γνωστό και το γνωρίζουμε αυτό από το ρεπορτάζ χρόνια τώρα, οι Αιγύπτιοι αρνούνται να οριοθετήσουν ανατολικά του 28ου και να συμπεριλάβουν το σύμπλεγμα της Μεγίστης, το Καστελόριζο, διότι η Αιγυπτιακή διπλωματία θεωρεί ότι δεν πρέπει να κάψει τελείως τις γέφυρες με τους Τούρκους. Εκεί υπάρχει κάποιος τρόπος, με δεδομένη πλέον και τη δέσμευση που υπάρχει με βάση τη συμφωνία που κάναμε, ότι θα πρέπει και η Αίγυπτος και η Ελλάδα να ενημερώσουν και να διαβουλευτούν πριν οριοθετήσουν με τρίτο κράτος. Εμείς το βάλαμε για την Τουρκία και προφανώς αυτή η Αίγυπτος. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να πείσουμε τους Αιγυπτίους να ολοκληρώσουμε την οριοθέτηση. Πρέπει να ξεφύγουμε από το πλαίσιο που προσπαθείς να με βάλεις στα απεγνωσμένα, βλέπω. Ναι, για πες. Πρέπει να καταλάβεις μόνο το εξής. Άμα δεν υπήρχε ο αγωγός East Med, θα μπορούσαν να παίξουν και διαφορετικά οι Αιγύπτιοι. Αλλά τη στιγμή που παίζουμε με τον αγωγό East Med και ξέρουν ποιο είναι το μεγάλο όφελος, δεν μπορούν να παίξουν διαφορετικά στην περιοχή, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να περάσει από τη ζώνη επαφής μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδος. Και επειδή αυτή η ζώνη επαφής είναι μόνο 48,6 χιλιόμετρα και αυτή παίζει αυτή η επαφή λόγω των 259 χιλιόμετρων που είναι από το Καστελόριζο, άμα χάσουν και δεν δεχτούν να έχουμε μια οριοθέτηση σε αυτό το σημείο, τότε οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι μόνοι τους ρίχνουν μια σφαίρα στο πόδι τους, γιατί πώς θα περάσει ο αγωγός εφόσον θα έχουμε καθυστερήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Άρα στην πραγματικότητα είναι ο αγωγός που κλειδώνει την τριπλή συμμαχία που έχουμε στην περιοχή και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν σε άλλα σημεία. Και άμα θες αυτό μπορεί να σε βοηθήσει στο ερώτημά σου, μπορεί σε άλλα σημεία να μην είμαστε ακριβώς στη μέση γραμμή αυτό, για να είμαστε πιο θετικοί, αλλά εκεί πέρα που αφορά το σύμπλεγμα Καστελορίζου δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε απολύτως τίποτα, γιατί ακόμα και αν χάσουμε 10% της επίρειάς μας, δεν υπάρχει πια τριπλό σημείο επαφής. Ωραία, επειδή παρόλα αυτά αρνούνται, διότι να ή περιμένουμε να γίνει ο οδηγός, να γίνει ο αγωγός, οπότε αν γίνει, οπότε θα λυθεί de facto το θέμα και θα ακολουθήσει και τον Ντεγιούρε προφανώς μετά. Σωστά. Ή τους κάνουμε μία πρόταση να τους δώσουμε κάπου αλλού και να διατηρήσουμε εμείς την πλήρη επαφή με την Κύπρο. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό που έχουμε κάνει ήδη, γιατί άμα κοιτάξεις ακριβώς πώς παίχτηκε το παιχνίδι με τη μερική οριοθέτηση, μπορεί να έχουμε 5 σημεία, αλλά είναι 3 που είναι σταθερά και 2 που είναι κινούμενα. Ναι. Σε αυτό το σημείο θα δεις ότι όντως χρησιμοποιούμε αυτό το επιχείρημα και γι' αυτό δέχτηκαν τόσο γρήγορα να υπογράψουν τη μερική οριοθέτηση, ενώ βέβαια εμάς μας ενδιαφέρει πιο πολύ η ολική. Αλλά η ολική είναι ότι κρατάμε το σημείο επαφής με σιγουριά και δηλαδή απόλυτα με την Κύπρο, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει το σύμπλεγμα Καστελορίζου και ούτως ή άλλως, όπως είπα πριν, άμα δεν το ήθελαν σε αυτό το σημείο η διαφοροποίηση είναι η μισή απόσταση Καστελορίζου. Αλλά δεν το θέλουν. Το γνωρίζουμε ότι αρνούνται μέχρι στιγμής. Άρα περιμένουν προφανώς, είτε περιμένουν τον αγωγό, ούτως ώστε να έχουν και το επιχείρημα.
Να το πάρουμε από την άλλη πλευρά. Ας κοιτάξουμε ότι είμαστε μόνο Αιγύπτιοι. Γιατί να τσακωθούμε εντελώς με την Τουρκία, εφόσον δεν έχουμε κανένα όφελος με την Ελλάδα, εφόσον τόσα χρόνια με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήθελε να κάνει καν τίποτα για τους αγωγούς. Ναι. Ωραία. Μετά, η Ελλάδα δεν ήθελε να κάνει καμία εξόριξη. Γιατί να πάω εγώ με την Ελλάδα, ως Αιγύπτιος. Άρα μετά όμως, όταν λέω ότι η Ελλάδα θέλει να κάνει, ότι κάνει οριοθετήσεις, ότι αναβαθμίζει τις σχέσεις της με την Ιταλία, μπαίνει στο East Med Forum, θέλει να κάνει τον αγωγό, καταφέρνει να πείσει το Ισραήλ να υπογράψει για τον αγωγό East Med με το δίκαιο της θάλασσας και εγώ μπαίνω μέσα. Γιατί εγώ να μην παίξω με αυτήν την χώρα που είναι δυναμική και θέλει τώρα να κάνει κάτι για τους υδρογονάφκες, από το να παίξω με μια χώρα που είναι εκτός κακέρας, που δεν έχει υδρογονάφκες στην περιοχή και θέλει απλώς να λειτουργήσει πειρατικά όπως το έχει κάνει και με μένα, εννοώ τώρα την Αίγυπτο. Ναι. Λοιπόν, άρα εν αναμονή εκεί, οπότε σε μεγάλο βαθμό το κλειδί το κρατάμε εμείς. Αν αλλάξει η θέση της Ελλάδος και γίνει επίσημη και πέραν πάσης αμφιβολίας, αμφισβήτησης και υπόνοιας ότι θέλουμε, δεν θέλουμε τους υδρογονάνθρακες κλπ., ενδεχομένως να αλλάξουν στάση, να βοηθηθούν και οι Αιγύπτιοι να αλλάξουν στάση. Και να πάμε και σε μία. Σωστά. Όσο πιο ξεκάθαροι θα είμαστε με τους υδρογονάνθρακες, τόσο πιο κοντά θα είναι με εμάς οι Αιγύπτιοι. Όσο πιο παράξενα θα κοιτάζουμε αυτά τα θέματα και θα κάνουμε δηλώσεις παράξενες ή θα παγώνουμε διαγωνισμούς, τότε οι Αιγύπτιοι σου λένε. Γιατί να κάνουμε αυτή την κίνηση. Και μην ξεχνάς, επειδή εσύ κοιτάς και τα στρατιωτικά, μην ξεχνάς ότι έχουν ένα άλλο θέμα λόγω της Λιβύης και Αιγύπτης. Τα σύνορά τους δεν θέλουν να έχουν παρεμβάσεις από την Τουρκία. Άρα, άμα είναι ξεκάθαρο το business ότι είμαστε σε ενεργειακό στρατηγικό επίπεδο, πολύ ξεκάθαροι στην περιοχή, θα είναι the winner takes all. Mm-hmm. Θα τα πάρουν όλα από την ίδια πλευρά. Δεν θέλουν να κάνουν μισό-μισό, γιατί δεν παίζει καθόλου από την άλλη πλευρά. Αν όμως υπάρχει ένα θέμα ότι εμείς μπορεί και να μην παίξουμε καθόλου ενεργειακά για διάφορους λόγους ιδεολογικούς, καθυστέρησης ή καθυστερημένων, όπως θες να το πάρεις, τότε εκεί πέρα έχουμε ένα θέμα. Και είναι γεωπολιτικό. Ωραία. Εάν κλείσουμε αυτό λοιπόν, εν αναμονή του κλεισίματος αυτού του μετόπου, μένει το άλλο της Λιβύης. Όπου εκεί, ως γνωστόν, η οριοθέτηση είχε μείνει στη μέση λόγω της σύρτης διαφοράς που είχαμε. Μετά έγινε ό,τι έγινε στην Λιβύη. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για να δούμε με ποιον θα οριοθετήσουμε εκεί. Θα οριοθετήσουμε με τη Λιβύη και ποια από τις δύο αν διχοτομηθεί. Διότι εκεί υπάρχει πιθανότητα σοβαρή αναζωπήρωση των συγκρούσεων και τελικά να πάμε σε μία διχοτόμηση. Ναι, αλλά απλώς ακόμα και αν πες ότι παίρνουμε αυτό ας το πούμε το χείριστο σενάριο. Mm-hmm. Πες ότι υπάρχει μια διαχωτόμηση. Ούτως ή άλλως. Μας βολεύει, ναι, η οριοθέτηση όμως που είναι πάρα πολύ σημαντική για μας δεν είναι τόσο αυτή που βρίσκεται δυτικά, αλλά ανατολικά. Εκεί που καταλήγει και το ψευδομνημόνιο, η ψευδοάζου της Τουρκίας. Εκεί καταλήγει. Σωστά, αλλά όχι μόνο αυτό. Είναι ότι από αυτή την πλευρά είμαστε και κοντά στη ζώνη. Συνέχεια στις ζώνες επαφής με την Κύπρο, με την Αίγυπτο και την Κύπρο, άρα αυτό σημαίνει ότι θα πάμε να το κλειδώσουμε πάνω στην Κρήτη, mm-hmm. αυτή είναι η ιδέα, δηλαδή να κόψουμε από εδώ και μετά ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και αν κάνουν κάτι παράξενο, ας πούμε οι Λιβύοι από την άλλη πλευρά, δεν μπορούν να κάνουν και πάρα πολλά γιατί δεν παίζει καθόλου το τουρκικό στοιχείο, μιλάμε μόνο με τη Μάλτα και με την Ιταλία. Και από την πλευρά της Μάλτας έχουμε ήδη μια γραμμή οριοθέτησης που θυμάστε όπου η Μάλτα είχε χάσει 4.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα με την απόφαση του 82. Ναι. Με τη Μάλτα δεν έχουμε εμείς, εκτός αν οριοθετήσουμε, η Λιβύη έχει. Αν οριοθετήσουμε κανονικά εμείς δεν έχουμε με τη Μάλτα επαφή, έτσι. Έχουμε. Εμείς όχι, δεν έχουμε οριοθέτηση, ναι. Είναι πιο μακριά η Μάλτα. Παρόλο που η ΑΟΣΙΣ είναι 175 φορές το μέγεθός της, είναι πολύ μακρινή και δεν έχει ζώνη επαφής. Ωραία, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παίζει η Ιταλία. Mm-hmm. Ναι, ναι. Το τακούνι το βροσινό. Mm-hmm. Οπότε, ακόμα και αν. Οπότε, δύο σενάρια στη Λιβύη. Είτε υπάρχει μια κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, με την οποία προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την οριοθέτηση με την Λιβύη. Να την κάνουμε, όχι να την ολοκληρώσουμε. Να την κάνουμε. Δεν έχουμε κάνει τίποτα, ναι. Σωστά, να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις. Με την ελπίδα, έτσι, ότι θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα είναι κανονική και θα είναι τουρκικό ενεργούμενο. Ένα. Και δεύτερο σενάριο, δύο. Διχοτομείται. Εφόσον στην Ανατολική έχουμε τα ερίσματα που έχουμε με Χάφταρ, Αλσάλεχ κλπ., οριοθετούμε με την Ανατολική Λιβύη και κλειδώνουμε τους Τούρκους. Σωστά.
Άρα για το πρώτο κομμάτι που λες ότι ελπίζουμε, δεν ελπίζουμε, κάνουμε κινήσεις για να είναι πιο θετική προς εμάς, γιατί ούτως ή άλλως και η Λιβύη δεν είναι ηλίθια. Γιατί η Λιβύη έχει κάνει γεωτρήσεις, απλώς είναι σε πολύ, όχι τόσο αναπτυγμένη όσο η Αίγυπτος, αλλά και η Λιβύη ξέρει πολύ καλά ότι άμα βρει πράγματα σε φυσικό αέριο και πρέπει να παίξει κάτι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι. Δεν θα είναι με κάποιον άλλον. Κατά συνέπεια, πρέπει και αυτή να έχει μια διέξοδος. Η μόνη διέξοδος θα είναι μέσω Μάλτας και Ιταλίας, άμα θέλει, ας πούμε, να κάψει την Ελλάδα. Αλλά άμα είναι ο αγωγός που περνάει από εμάς, τότε έχει ένα πρόβλημα. Γιατί ο αγωγός είναι πιο κοντά και στην Ιταλία θα παίξει πολύ λίγο, γιατί πηγαίνει κατευθείαν στο τακούνι. Άρα, άμα θέλει αυτή να κάνει, ας πούμε, μια διακλάδωση και να μπορεί να παίξει και με τον δικό μας τον αγωγό, τη συμφέρει, ας το πούμε, γεωοικονομικά, να παίξει ένα παιχνίδι πιο θετικό, ακόμα και ανατολικά της Κρήτης. Ναι, εκεί μπορούμε να πιέσουμε πάρα πολύ, διότι το κλειδί ακόμα και της χρηματοδότησης και της μιας κανονικής σχέσης με την Ευρώπη, εάν η Ελλάδα αποφασίσει να το κρατήσει, μπορεί να το κρατήσει έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει ούτε χρηματοδότηση ούτε κανονική σχέση. Δεκτό. Αλλά είναι το άλλο θέμα και με την. Η Λιβύη είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί την Αίγυπτο και η Αίγυπτος, όσο αφορά την γραμμή οριοθέτησης, δεν μπαίνει έως τα όρια της Σιτίας. Θέλω να πω ότι το τέλος της Κρήτης μας είναι ακριβώς εκεί που η γραμμή οριοθέτησης χωρίζει την Αίγυπτο με τη Λιβύη. Κατά συνέπεια, η Λιβύη, άμα το πάρουμε ορθολογικά, η Λιβύη δεν μπορεί να παίξει ανατολικά, μπορεί να παίξει μόνο νότια της Κρήτης. Από τη στιγμή που εμείς έχουμε κλειδώσει πολύ σοβαρά την Κρήτη με τη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, παρέχουμε και στην Λιβύη μια ωραία δικαιολογία για να κάνει μια οριοθέτηση που να έχει νόημα νότια, χωρίς να παίζει το τουρκικό στοιχείο. Μάλιστα. Ωραία παρτίδα. Και με τη διαφορά ότι σε αυτό το τραπέζι χρειάζεται και όπλα. Έτσι, όπως τον παλιό καλό καιρό. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά με υγεία. Επίσης. Νίκος Λιγερός, ευχαριστούμε πάρα πολύ.